Λίγα, πολύ λίγα, υπάρχει βέβαια ένας, ένας χώρος που είχαν μερικά βρέφη, αλλά δεν ήταν όμως αρχαία αυτά τα κρανία. Κρανία που να έχουν όλα τα μονογονικά στοιχεία, και το αυτό μας ενδιαφέρει, και εμένα δεν ενδιαφέρει, για να κάνουμε την ανάπτυξη, δεν ήταν. Είναι σπάνιο το, πάρα πολύ σπάνιο αυτό το κρανίο της Νίκηδος, γιατί έχει στείλει σχεδόν ασώθιο, δεν του δείτε τίποτα, αλλά μόνο του δείτε το ελληνικό μας κοινό, τίποτα δεν του δείτε. Ναι. Ο σκελετός της μητέρας της βρέθηκε κοντά. Δηλαδή, τι σημαίνει δηλαδή, δηλαδή εκεί που βρήκατε ο τάφος, που ήταν ομαδικός από τη μητέρα. Ναι, ομαδικός είναι, ομαδικός τάφος αυτό που εκπαιδεύεται είναι, όταν οι Αθηναίοι κάμπαν, κάμπαν, άκρατα. Άκρατα, τους νεκρούς. Δεν βρέθηκε την άμα της πατέρας της σημάσης. Όχι, ήταν τότε, ήταν ο Λάκος αυτός, ήταν στο αγωχάνικο άστρο του Μεκροπατίου, στο παχαίρονο του Λακίου του Κερανικού, έχει μεγάλη διάμετρο, 6 μέτρα και πολύ μεγάλο βάθος, και επειδή πεθάναν έτσι με μεγάλη ταχύτητα, χάληκαν μέσα στην ίδια μέρα, ήταν πολύ γάνα και δεν προλάβανε να κάνουν τα ήθη και τα έγκρομα να προηγήσουν. Και τους στάβανε σε ομαδικούς στάβους. Γι' αυτό η ταφή ήταν, όπως λέει η αρχαιολόγος, ήταν χείλη, γιατί ήταν ανθάκο, πολύ στερίσματα. Και μέσα στο δάκτο, σκεφτείτε, όπως λέει η κυρία Βασιλοπούλου, βρέθηκε σκελετός, ο οποίος είχε κάθετα, το κεφάλι που σε κάθε, δηλαδή το κάρο αυτό. Εγώ να συγχαρώ και εσένα Μάνο και τις κυρίες. Θα πρέπει να φύγω να ρωτήσω την κυρία Λευκοθέα, τι την παρακίνησε να αναλάβει αυτό το project που είναι πραγματικά καταπληκτικό. Λοιπόν, όπως είχα πει και στην Ελένη, εγώ για την Νίκηδα είχα μάθει. Ναι, και θεωρώ ότι είχα πληροφορηθεί την Νίκηδα από έναν μαθητή μου όταν ήμουν στην Καστοριά. Που από σύμπτωση λεγόταν Άγγις. Και παρά τα που παρακίνησε, ήταν τότε το 2011.